Νομίζω ότι σήμερα μέσα στη δικιά μου ψυχή και στη δικιά μου καρδιά και στη δικιά μου ζωή νιώθω να είναι από τις πιο όμορφες μέρες μου. Και λέω, Θεέ μου, πόσο πολύ μας αγαπάς, πόσο πολύ μας νοιάζεσαι, πόσο πολύ ψάχνεις ακόμα και τον τελευταίο να είσαι εκεί, να είσαι μαζί του, να είσαι εκεί. Και να νοιάζεσαι και τον τελευταίο άνθρωπο. Και όχι να τον νοιάζεσαι μόνο, αλλά να γίνεσαι ο άνθρωπός του. Τι υπέροχη αυτή η φράση, να νιώθει ο ένας τον άλλον άνθρωπό του. Πήγε, λέει ο Χριστός, εκεί που ήταν το φρέα, η πηγή, και βρήκε τους αρρώστους όλους και πλησιάζει κάποιον και τι του λέει αυτός που ήταν άρρωστος και κατάκητος εκεί? Κύριε, άνθρωπον κι έχω. Εγώ δεν έχω κανέναν, λέει, εδώ, για να με βάλει μέσα στην κολυμπήτρα όταν έρθει ο άγγελος και ταράξει τα ύδατα. Γιατί κάθε φορά που κατέβαινε ο άγγελος και τάρατε το είδος, ο πρώτος εμβάς, αυτός που έμπαινε πρώτος μες στο νερό, υγιής εγίνετο, οδήποτε κατήχε το νοσήματι. Γίνονταν καλά, λέει, όποιο νόσημα κι αν είχε. Κι αυτός εδώ περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε, λέει, κανέναν άνθρωπο να τον βάλει. Και περίμενε και περίμενε και περίμενε και περίμενε και περίμενε, αλλά περίμενε όμως. Και ήρθε ο ένας, ο πρώτος, ο άνθρωπος και Θεός, για να του μιλήσει και να το ρωτήσει κατευθείαν, θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις μωρέ καλά? Και εκεί του λέει ότι δεν έχω άνθρωπο να με βάλει. Και τότε του λέει κατευθείαν, σηκώ. Φτάνει όσο περίμενε, φτάνει η υπομονή σου, φτάνει η πίστη σου. Και έγινε καλά, λέει. Τι πλάκα έχει όμως η συνέχεια. Και επειδή ήταν Σάββατο, άντε πάλι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άντε πάλι από την αρχή. Κακός έγινες καλά, διότι ήταν μέρα Σάββατο. Το χαβάτος αυτή. Μη τολμήσει και γίνει κάποιος καλά, δηλαδή μία μέρα που απαγορεύονταν, λέει, να κάνεις εργασία
και τι θεώρησαν εργασία για να βρουν δίκη και καταδίκη εναντίον του Χριστού. Την αγάπη. Την αγάπη θεώρησαν εργασία. Τη βοήθεια στον συνάνθρωπο θεώρησαν εργασία. Και αμέσως άρχισαν τις κατηγορίες. Άρχισαν να δικάζουν και να καταδικάζουν τον Χριστό και τον ανθρωπάκο αυτόν που έγινε καλά. Και πολλές φορές το ίδιο μωρέ δεν κάνουμε κι εμείς στην καθημερινότητά μας. Να δικάζουμε και να καταδικάζουμε τον έναν και τον άλλον και να είμαστε εμείς οι ελεηνότεροι των ανθρώπων. Και όμως, ποτέ δεν βλέπουμε τι είμαστε εμείς, αλλά Παπά μου, τι θέλει αυτός και αυτή στην εξομολόγηση. Είναι δυνατόν αυτός και αυτή να έχουν Θεό μέσα του? Τα ακούω πολλές φορές και λέω, πω, πόσο καβάλα ανεβαίνει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας ο διάβολος. Πόσο πολύ, μωρέ, που να βλέπουμε συνανθρώπους να σώζονται, να ευλογούνται από το Θεό και από την Εκκλησία και από τα μυστήρια του Θεού και της Εκκλησίας. Και εμείς, αντί να χαρούμε γι' αυτό, όχι μόνο να μην χαιρόμαστε, αλλά και να δικάζουμε και να καταδικάζουμε. Έλεγε, γράφει κάπου, το διάβασα και στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και στο σύγχρονο Άγιο τον Αμφιλόχιο. Εσύ, λέει, που σήμερα κρίνεις και κατακρίνεις αυτόν που είδες να αμαρτάνει, πού το ξέρεις, μωρέ, απόψε, πόσα δάκρυα έχισε, πόση μετάνοια έκανε, πόσο έλεος και ευλογία και άφεση και συγχώρηση και αγάπη πήρε από το Θεό του. Πού το ξέρεις. Γι' αυτό και το λέει ο Χριστός. Πολλοί, λέει, από αυτούς που εσείς τους κατηγορείτε, πάρα πολλοί από αυτούς που τους κατηγορείτε, προάγουν συνημάσεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Θα μπουνε πριν από εσάς, θα μπουνε πρώτοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Άλλωστε, στον Παράδεισο, ο πρώτος που μπήκε ήταν ληστής, κακούργος, ο οποίος όμως μόλις συνάντησε τον Χριστό και τον συνάντησε και σε μέρα και σε ώρα δύσκολη και για τον Χριστό σταυρωμένος, το αίμα πλέχινε, τέλειωνε, πόναγε, αλλά και για τον ίδιο. Παναγιώτη, αν γίνεται λίγο να φύγουν τα μικρόφωνα από εδώ, γιατί ακούγεται. Ο Χριστός μας λοιπόν εκείνη την ώρα που πόναγε και πέθαινε, πάλι μωρέ τι έννοια είχε. Αυτόν τον καημένο δίπλα του, τον ληστή, να τον σώσει. Προσπάθησε να σώσει και τον δεύτερο ληστή, αλλά δεν κατάλαβε τίποτε εκείνο. Ο άλλος όμως που κατάλαβε, βρήκε
για την ευκαιρία και σώθηκε. Και πήρε και σφραγίδα από τον Χριστό, σήμερον αληθώ σου λέγω, αλήθεια σου λέω, σήμερον μετερού εσύ εν το παραδείσο, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Και τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, πρόλαβε και του είπε, Πέτρε, πρόσεχε απόψε, πρόσεχε. Πριν αλέκτορα φωνήσε τρεις απαρνήσιμε, θα μ' αρνηθείς τρεις φορές. Τρεις φορές θα μ' αρνηθείς. Κι αν όλοι σ' αρνηθούνε, λέει ο Πέτρος, εγώ ποτέ δεν θα σ' αρνηθώ. Και σε λίγη ώρα, μεθόρ που τον αρνήθηκε, αλλά εμνήστη, λέει, θυμήθηκε τι του είπε ο Χριστός και εξελθόν έξω, έκλαψε πικρά, γι' αυτό και τον συγχώρεσε ο Χριστός μας. Και όταν εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση, εμφανίστηκε στον Πέτρο για να του πει, εγώ σε έχω μαθητή μου, και να του δείξει ότι είναι εδώ και αναστημένο. Πόσοι και πόσοι, και τον Ιούδα προσπάθησε να τον σώσει. Του είπε τι θα κάνει, κάποιος λέει θα με παραδώσει. Και όμως βούτυξε μέσα και έφαγε μαζί με τον Χριστό. Και λέει ο εμβάψας μετεμού εν το τριβλίο, αυτός που έβαλε μέσα στην κούπα τη μεγάλη και τρώει τώρα μαζί μου, αυτός θα με παραδώσει. Τίποτα δεν κατάλαβε. Και όταν το έκανε και τον παρέδωσε, τι πήγε και έκανε, όταν λέει ο πόρος, απελθόν, απήγησαν, πήγε και κρεμάτηκε. Καθόλου μετάνοια. Και αν πάμε τώρα, μωρέ, στους Αγίους, πόσοι Άγιοι ήταν γεμάτοι μες στις αμαρτίες και στις κακίες και στις πράξεις τις δύσκολες. Και όμως η μετάνοιά τους, τους έφερε να γίνουν Άγιοι. Πήγα προχθές στην Αθήνα. Μια μισή μέρα ήταν, ούτε και μια μισή. Δεν πήγα ρε εσείς τώρα, πέρασα από το μυαλό καρτελόν. Ο παπάς πήγε στην Αθήνα, λέει, για να φέρει την ένα κύπελο. Ξέρω εγώ, δεν κατάλαβα τι κύπελο είναι αυτό και δεν κατάλαβα τι κύπελο έπρεπε να φέρω. Ήρθε όμως το κύπελο, αν εννοούν αυτό. Όχι, για άλλο πήγα, δεν θα σας πω γιατί πήγα. Αλλά πήγα και προσκύνησα, αχ Θεέ μου, τι υπέροχα που ήταν, σε κάποιους από τους σύγχρονους Αγίους, πήγα στον Παπανικόλα τον Πλανά και προσκύνησα στα λείψανά του εκεί, στον ναό που λειτουργούσε. Και έδωσα και όλα τα ονόματά σας, είπα εδώ για τους φίλους μου, για τα πνευματικά μου παιδιά, για τις ενορίες μου, για όλο τον κόσμο που πονάει. Πήγα και προσκύνησα αυτό που με τρέλανε, με συγκίνηση, με γέμισε. Πήγα και προσκύνησα εκεί που έζησαν οι δύο σύγχρονοι Άγιοι, ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός, και να ξέρετε κάτι, πέρα που μένω στη Σαρακίνα, και ένα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά θα σας το πω όμως, ένα καντιλάκι μπροστά στην εικόνα του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού από τότε που άρχισε αυτή η ίωση, η αρρώστια. Συνέχεια διαβάζω. Και τι τυχεροί είμαστε, επειδή και προσευχή γίνεται και προσεύχουμε σε τούτα τα δύο χωριά, δεν κόλλησε κανένα. Ναι. Και θέλω να τη βγάλουμε καθαρή μέχρι το τέλος.
Και πήγε και προσκύνησε λοιπόν στον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό εκεί που ήταν το σπιτάκι του, στο λεπροκομείο των Αθηνών, στην περιοχή του Εγάλεω, και προσκύνησα και στο σπιτάκι και στο κρεβατάκι και φίλησα το τετραχύλι που φορούσε ο Παπαευμένης ο Σαριδάκης, που σήμερα γιορτάζει. Εγώ του έκανα και μνημόσυνο και του διάβασα και τα πολιτήκιο. Θαρώ που σήμερα κάνει η Ορθοδοξία το τελευταίο του μνημόσυνο, από του χρόνου θα του διαβάζουμε μόνο τα πολιτήκια. Ένας Άγιος, ο οποίος ήταν παπάς στο λεπροκομείο, κοινώναγε κάθε μέρα όλους τους λεπρούς. Δεν κόλλησε τίποτα, έφυγε από τη ζωή λεβέντη. Αλλά είχε τόση αγάπη, τόση θυσία, τόση προσφορά κι αυτός και ο Άγιος Νικηφόρος, που δεν υπήρχε λεπρός που να μην τον αγκάλιασαν και τον βοηθούσαν και του πρόσφεραν και τον θεράπευαν και. Και ήταν εκεί η παπαδιά, εκεί του ιερέα που είναι το λεπροκομείο, εκεί που είναι το άρθρο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, και μου έδειξε τα πάντα, προσκύνησα κανένα 2 ώρες. Παρόλο το ότι απαγορεύονταν, βρέθηκε ήρεμα ο τρόπος και μπήκα μέσα. Εκεί λοιπόν είδα τι σημαίνει αγάπη στο Θεό και τι σημαίνει θυσία για το Θεό. Δέστε μωρέ πόσους Αγίους έχει σήμερα η Εκκλησία μας και πόσους μας ετοιμάζει. Παπαευμένης ο Σαριδάκης, ο τάφος του είναι στην Κρήτη. Θα ανοίξει το καλοκαίρι και θα δείτε πόσα θαύματα θα κάνει ακόμα. Παπαφώτης ο Τρελός, στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Ο πατήρ Γαβρίλ ο Τζάφος. Μεγάλη μορφή στην Αθήνα και αυτός τώρα εκκοιμήθη. Και η Γαβριλία, η αδελφούλα αυτή, υπέροχη. Αλλά κι άλλοι. Θα σας πω ένα γεγονός και τελειώνω. Είμαι στο Άγιον Όρος με τα παιδιά μου και μια παρέα φίλων. Πριν 10 χρόνια, εκεί πρέπει να ήταν. Και πηγαίνουμε και εκκλησιαζόμαστε το πρωί στην Αγία Άννα στα κημητήρια. Τα κημητήρια της Αγίας Άννας έχουν κρατημένες το κεφάλι, το οστό, τις νεκροκεφαλές όλων των μοναχών που πέρασαν από εκεί. Τα οστά τα ρίχνουν όλα μαζί στο χωνευτήρι και τις κεφαλές τις κρατάνε σαν βιβλιοθήκη γύρω-γύρω σε ένα μεγάλο δωμάτιο. Και γράφουν πάνω πότε έζησε ο μοναχός, ποιος ήταν, πότε, και πότε έζησε και πότε εκκινήθη. Μου φέρνουν και βλέπω Παπασάββας ο Πνευματικός. Λέω, τον ξέρω αυτόν. Έζησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και είχα διαβάσει το πρώτο βιβλίο όταν ήμουν μαθητής, σύγχρονες αγιορείς μορφές, βρέστε και διαβάστε το. Παπασάββας ο Πνευματικός. Ευωδιάζει. Λέω, όπα, τι γίνεται. Μας έδωσε 3 οστά να προσκυνήσουν ο Πάτερος και Γεράσιμος. Τελειώνουμε την ακολουθία, διευκόν φέρνουμε πρωινό και φεύγουμε. Να πάμε να προσκυνήσουμε προς τα έξω, προς την έρημο, άλλα κελιά. Και θα γυρίζαμε μετά από 3-4 ώρες. Πάμε λοιπόν εκεί και όπως προχωράμε τον δρόμο, λένε τα παιδιά, «Παπά, τι ευωδία, τι άρωμα είναι αυτό!» Δεν σας κρύβω ότι είπα μέσα μου. Μη μας μπλέκεις, Θεέ μου, τώρα εγώ αυτά δεν ξέρω να τα διακρίνω ποια είναι ο διάβολος και ποια είναι ο Θεός. Προχωράω, η ευωδία, παιδιά, ήταν τόσο δυνατή που μεθούσε! Κοιτάω γύρω-γύρω και τι βλέπω.
στο υψωματάκι από εδώ μέχρι το σπίτι του Αρίστου. Τα ερείπια από το καλυβάκι του Παπασάβα. Το καλυβάκι του Παπασάβα του πνευματικού. Προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε γύρω-γύρω, έχουν γεμίσει βαρσινιές, έχει εγκαταληφθεί γιατί δεν είχε καθόλου νερό και δεν μπορούσαν οι πατέρες να ζήσουν. Αλλά ο Άγιος και η ευλογία του και η ευωδία του μένει. Καθίσαμε κανένα δεκάλεπτο και απολαύσαμε. Εκείνα τα μάτια και μύριζα και έλεγα κάπως έτσι θα μυρίζει ο Παράδεισος. Δεν υπάρχει αυτό το άρωμα στη γη. Πήγαμε, πήγαμε, προσκυνήσαμε και γυρίζοντας είχα την απορία. Θα ξαναευωδιάσει λίγο, όχι, τίποτα. Ήρθα δυο φορές, λέει ο Άγιος, φτάνει τώρα. Έχει πολλούς Αγίους, ακόμα η πίστη μας και η εκκλησία μας βγάζει συνέχεια. Να τους έχουμε λοιπόν φίλους και όταν βρίσκονται κοντά και όταν βρίσκονται μακριά οι άνθρωποι, να έχουμε τους φίλους και να έχουμε τον άνθρωπό μας. Θα τολμήσω όμως να το πω, διότι χθες χάρηκα πάρα πολύ και συμπληρώνεται η χαρά μου ακόμα περισσότερη σήμερα που σας βλέπω όλους. Αλλά χθες όμως είχα την τύχη να με, να με επισκεφτούν ο Νικολάκης μας και η Ελπίδα μας. Και να δούμε, πέρασαν μια φορά μεγάλη με τον κορονοϊό, αλλά πέρασαν πραγματικά με τους Αγίους παρέα και αγκαλιά και ήρθαν χτες και το απολαύσαμε και ήρθε και σήμερα η Ελπίδα. Είναι τα παιδιά αυτά που είναι συνεργάτες μου χρόνια. Και ψάλαμε εδώ, ο Νίκος έρχεται και ψάλει και θα ξανάρθει και θα ψάλει, μου είπε, το καλοκαίρι εδώ που θα έχει άδεια. Και χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Παιδιά, σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Χαίρομαι, χαίρομαι να ξαναμαζευτούμε όλοι. Μη χαθούμε, μη κρυφτούμε, μη συνηθίσουμε ότι φύγαμε από την Εκκλησία. Διότι αν το συνηθίσουμε, εκεί που θα μείνουμε, θα έρθει ο διαβολάκος να μας κάνει παρέα και να μας κάνει το αφεντικό. Να έρθουμε ξανά όλοι μαζί στην Εκκλησία για να γεμίζουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη μεταξύ μας και με το Θεό. Έλα να στάλουμε ένα Χριστός Ανέστη και να τελειώσουμε. Χριστός Ανέστη εκ νεκρός θανάτων πραγματικά αγγελούδι την οικία μας που μόλις λίγων ημερών έφυγε από τη ζωή. Γιατί γέροντα φεύγουν τα παιδάκια πολλές φορές μικρά για να γίνουν κι άλλοι άγγελοι στον ουρανό απάντησε στον Κύριο Χρήστο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσα κέρδισε τη σνήμαση ζωή χαρισάμενο. Να είμαστε καλά, ο Θεός μαζί μας. Συνεχίζω εξομολόγηση, εδώ όσοι θέλουν τώρα και Παρασκευή μεσημέρι μέχρι Κυριακή μεσημέρι είμαι στη Σαρακίνα κάθε φορά.